Καθίστε να πούμε δύο λόγια. Με αφορμή το Ευαγγέλιο της ημέρας. Που σήμερα είναι η 14η Κυριακή του Λουκά. Και ακούσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα το Ευαγγέλιο ένα από τα θαύματα τα οποία έκανε ο Χριστός. Είναι ένα μεγάλο θαύμα, βέβαια, διότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν τυφλός και ο οποίος ξαναβρήκε το φως του. Βέβαια, τέτοια θαύματα χιλιάδες έκανε ο Χριστός, για να μην πούμε ίσως και εκατομμύρια. Διότι όπως διαβάζουμε μέσα στο Ευαγγέλιο, οποιοδήποτε λέει πλησίαζε τον Χριστό, γινόταν καλά από οτιδήποτε και ανέπασχε. Αυτός ο λόγος δεν τον λέμε συχνά, μας φαίνεται ίσως υπερβολικός. Αλλά δεν είναι υπερβολικός. Βέβαια, όταν βλέπουμε ότι σήμερα όποιος πλησιάζει την Εκκλησία ωφελείται και θεραπεύεται όχι μόνο σωματικός αλλά και ψυχικός, καταλαβαίνουμε λοιπόν όταν πλησίαζαν τον ίδιο τον Χριστό, που είναι η πηγή της ζωής, πόσο οι άνθρωποι θεραπεύονταν από οτιδήποτε και ανέπασχαν. Και αυτό βέβαια είχε σαν αποτέλεσμα να βγει η φήμη του Χριστού σε όλη την περιοχή εκεί, σε όλη την Παλαιστίνη δηλαδή, εκεί όπου δίδασκε ο Χριστός, τόσο στην Ιουδαία όσο και στην Γαλιλαία που δίδαξε. Γι' αυτό και αυτός ο άνθρωπος εδώ που βρισκόταν στην Ιεριχώ, προφανώς είχε ακούσει για τον Χριστό. Είχε ακούσει και είχε σχηματίσει μέσα του μία γνώμη για τον Χριστό. Όσοι έχετε πάει στους ίδιους τόπους, θα θυμάστε βέβαια και την Ιεριχώ, όπου εκεί είναι το προσκύνημα, το σαραντάριο όρος, όπου πηγαίναμε, ανεβαίναμε με τα πόδια βέβαια μέχρι πρότινος. Τώρα όμως υπάρχει και αναβατήρας, με οποίο μπορεί να ανέβεις κάποιος δηλαδή που δεν μπορεί να ανέβει με τα πόδια. Ένα μεγάλο προσκύνημα, όπου εκεί έγιναν οι πειρασμοί του Χριστού στο όρος αυτό, εκεί κοντά στην Ιεριχώ, η οποία Ιεριχώς, ρίστο εμπαρόδο, είναι μία από τις αρχαιότερες ιστορικές πόλεις του κόσμου. Έχει ιστορία χιλιάδων ετών και προ Χριστού. Αναφέρεται άλλωστε και στην Παλαιά Διαθήκη, όπως θυμάστε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, εκεί όταν πλησίασε ο Χριστός στην Ιεριχώ, άκουσε το θόρυβο από τον όχλο, ο οποίος ακολουθούσε, χιλιάδες άνθρωποι ακολουθούσαν τον Χριστό, και όλοι αυτοί κάναν κάποιο θόρυβο πλήθος. Λέει, τι γίνεται? Και ρώτησε να μάθει τι γίνεται. Του λένε ότι ο Ιησούς ο Ναζαρέος, λέει, παρέχεται. Ο Ιησούς από την Ναζαρέτ. Έτσι ήταν γνωστός ο Χριστός. Γι' αυτό και ο Πιλάτος έγραψε πάνω εκεί στο Σταυρό, Ιησούς ο Ναζαρέος, βασιλεύς Ιουδαίων. Και αυτός, μόλις άκουσε λοιπόν ότι ο Ιησούς ο Ναζαρέος παρέχεται, άρχισε να φωνάζει, λέγοντας Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησόν με. Τι σημαίνει αυτό? Πού ήξερε ο τυφλός ότι ο Χριστός ήταν παιδί του Δαβίδ? Και τι σημαίνει αυτό, Ιησού, Ιε Δαβίδ? Οι Ιουδαίοι περίμεναν τον Μεσσία, βέβαια, στα χρόνια του Χριστού, δεν ήταν κάτι που ήταν ξαφνικό για αυτούς. Σύμφωνα με τις προφητείες, περίπου λίγα χρόνια, λίγες δεκάδες χρόνια μάλλον προ Χριστού, είχαν υπήρχει μια έντονη αναμονή του Μεσσίου στον Ισραήλ όταν ήρθε ο Χριστός. Και ήξεραν φυσικά ότι όπως είχε προφητευτεί, ο Χριστός θα είναι απόγονος του Δαβίδ. Διάσημος ο Δαβίδ, βασιλέας και προφήτης, διάσημος πρόσωπο Άγιος του Ισραήλ και οπωσδήποτε ήταν ένας σταθμός και ξέραμε ότι θα είναι από την γενιά του Δαβίδ. Όταν λοιπόν λέει ο τυφλός αυτός Ιησού Ιε Δαβίδ, σημαίνει ότι ταυτοποιεί στο πρόσωπο του Χριστού τον Μεσσία. Αυτό είναι εκπληκτικό, αγαπητοί μου αδελφοί, διότι όλοι αυτοί οι οποίοι ακολουθούσαν τον Χριστό και τον άκουγαν και τον θαύμαζαν και κρεμόταν από τα χείλη του και θεραπεύονταν, τον λέγανε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Και ένας τυφλός, ο οποίος δεν έβλεπε, τον φωνάζει και τον προσφωνεί Ιησού Ιε Δαβίδ. Φοβερό πραγματικά, διότι ο τυφλός αυτός αναγνωρίζει μέσα από την ψυχή του ότι πρόκειται περί του Μεσσίου. Και είναι ένα συγκλονιστικό αυτό το γεγονός, ας το κρατήσουμε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό ακριβώς και όσο οι άνθρωποι του έλεγαν να σταματήσει και να μην μιλάει, άλλο τόσο αυτός φώναζε. Γιατί φώναζε? Διότι είχε μπροστά του αυτόν ο οποίος θα μπορούσε να τον κάνει καλά. Είχε μπροστά του το Μεσσία. Φανταστείτε να έχεις μπροστά σου
ό,τι και να πάσχεις, ό,τι και να έχεις μέσα στην ψυχή σου, ό,τι και να υποφέρεις, ο Χριστός μπορεί να σε βοηθήσει. Μόνο αυτό, να σε θεραπεύσει, να αναστρέψει τα πάντα στη ζωή σου. Και εμείς έχουμε τον Χριστό δίπλα μας, μέσα μας μεταλαμβάνουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε πίστη για αυτό το πράγμα. Μπορούμε να φωνάξουμε έτσι δυνατά, να κραυγάσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Όπως εδώ ο τυφλός σήμερα του περιστατικού αυτού το οποίο ακούμε μέσα από την Αγία Γραφή. Και ο Χριστός λέει, σταμάτησε τότε, σταμάτησε η συνοδεία και ζήτησε από κάποιους, λέει, φέρ' τον εδώ κοντά. Τι θέλεις, λέει, από μένα. Δεν ήξερε ο Χριστός τι θέλει ο άνθρωπος αυτός. Αλλά βέβαια, όπως πάντοτε συνήθιζε ο Χριστός να το κάνει αυτό, και για τους παρισταμένους βέβαια, για να γνωρίζουν και να καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται, αλλά και για να φανεί η ελευθέρα βούληση του ανθρώπου, ο οποίος έρχεται, πλησιάζει τον Χριστό. Επελευθερία εκλήθεται, αδελφοί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Με ελεύθερη ψυχή πρέπει να ερχόμαστε να προσεγγίζουμε τον Χριστό, αγαπητοί μου αδελφοί. Κανένας δεν μας εκβιάζει. Δεν μας εκβιάζει ο Θεός, παρότι μας εφιστά την προσοχή για το καθήκον και τις υποχρεώσεις που έχουμε εναντί του Θεού. Και όλες αυτές οι καταστάσεις, καταλαβαίνετε, που είναι έτσι εκβιαστικές και υποχρεωτικές, καταλαβαίνετε ότι είναι εκ του πονηρού αυτά τα πράγματα. Το καταλαβαίνουμε αμέσως όταν κάτι είναι εκβιαστικό και υποχρεωτικό, αυτό είναι εκ του πονηρού. Όταν δεν αφήνεται δηλαδή η ελευθερία βούληση του ανθρώπου, που είναι το ύψιστο αγαθό, η ελευθερία την οποία έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Τι λέει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, Κύριε, ή να αναβλέψω. Τι μπορούσε να θέλει ένας τυφλός περισσότερο παρά από το να δει το φως του. Και έχει εδώ τώρα μπροστά του τον Χριστό, ο οποίος είναι η πηγή της ζωής, η πηγή του φωτός. Ή καλύτερα το αυτοφως, η αυτοζωή, όπως λένε οι άλλοι πατέρες. Δεν υπάρχει κάτι ανώτερο από αυτό. Και ο Χριστός τι του είπε, ανάβλεψουν η πίστη σου σε σουκέσε. Αφού σου θες να δεις, λέει, να δεις. Η πίστη σου, λέει, σε έσωσε. Γιατί τον έσωσε η πίστη του, δεν τον έσωσε ο Χριστός. Πολλές φορές το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Και το λέγαμε και την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε, που αναφερθήκαμε στους 10 λεπρούς, όπου εκεί δυστυχώς οι 9 ήταν αγνώμονες. Δεν σκέφτηκαν να γυρίσουν να ευχαριστήσουν και να δοξολογήσουν τον ευεργέτη τους. Ο ένας όμως που επέστρεψε, αυτός, όχι μόνο βρήκε τη σωτηρία του σώματος, αλλά και τη σωτηρία της ψυχής. Η πίστη σου σε έσωκέσαι, λέει ο Χριστός πολύ συχνά σε αυτούς που προσεύχονται, και μάλιστα πολλές φορές όταν δεν είναι όριμη αυτή η πίστη, καθυστερεί λίγο να ικανοποιήσει το αίτημά τους, για να οριμάσει αυτή η πίστη μέσα στην ψυχή τους. Και το ίδιο κάνει και σε εμάς πολλές φορές, αγαπητοί μου αδελφοί, ποτέ να μην λέμε ότι εγώ προσευχήθηκα 15 φορές, αλλά ο Χριστός δεν με άκουσε. Αυτό που λέμε εκεί, που βέβαια είναι παιδικό, εντελώς παιδικό, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως είναι και δείχνει την άγνοια την οποία έχουμε όταν πλησιάζουμε το Θεό, σαν δηλαδή ο Θεός να μην μας ακούει, μήπως το ίδιο να ακούει ο Θεός, μήπως ο Θεός με περιφρονεί. Μα είναι δυνατόν ο Θεός να μας περιφρονεί? Αυτός ο οποίος ήρθε στον κόσμο για τη σωτηρία όλων μας, λέει ο Απόστολος σήμερα, ακούσαμε, ο Χριστός λέει, ήρθε αμαρτωλούς, όσοι, λέει, ον πρώτος είμαι εγώ. Και σήμερα το βλέπει ο καθένας από εμάς, ότι ο καθένας από εμάς είναι ο πρώτος ο οποίος έχει ανάγκη σωτηρίας. Όχι να λέμε ο Χριστός ήρθε για τη σωτηρία του κόσμου, έτσι γενικά και αόριστα. Για μένα ήρθε ο Χριστός. Για μένα πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Εάν το σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα, αγαπητοί μου αδελφοί, θα έχουμε αυτόν τον συγκλονισμό όταν πλησιάζουμε τον Χριστό και θα είμαστε βέβαιοι ότι οτιδήποτε χρειαζόμαστε, ο Χριστός θα μας το δώσει. Αρκεί βέβαια και εμείς να έχουμε κάποιες προϋποθέσεις όταν πλησιάζουμε, και η βασική προϋπόθεση βέβαια είναι να έχουμε πίστη. Η πίστη σου σε σουκέσε, λέει ο Χριστός σήμερα. Και πίστη φάνηκε βέβαια, την απέδειξε την πίστη του ο τυφλός αυτός, διότι ονόμαζε τον Χριστό ότι είναι αυτός ο Μεσσίας, ο Ιησούς, ο Χριστός, τη στιγμή που άλλοι τον ονόμαζαν ότι είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτη. Και το απέδειξε και εκ των υστέρων. Γιατί λέει, παραχρήμα λέει, αμέσως λέει, ανέβλεψε. Και οι ακολούθοι αυτό δοξάζουν τον Θεό. Τι θα κάνουμε εμείς αν ήμασταν τυφλοί, μάλιστα γενετής τυφλοί, και ξαφνικά βλέπαμε. Μήπως θα τρέχαμε αμέσως να δούμε τους συγγενείς μας, τους φίλους μας,
να απολαύσουμε ό,τι δεν απολαύσαμε μέχρι τότε στη ζωή μας. Όχι. Ο άνθρωπος αυτός ακολουθεί τον Χριστό. Πώς φαίνεται ότι μαζί με το φως το οποίο είδε, το φως, είδε και το φως το αληθινό με τα μάτια της ψυχής και ακολουθεί τον Χριστό. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο από αυτό. Και εμείς λέμε, βλέπετε στη λειτουργία, είδομε το φως των αληθινών, ελάβουμε πνεύμα εκ ουράνιων κλπ. Που λέμε κάθε φορά στη λειτουργία. Αλλά μακάρι όμως πραγματικά να βλέπουμε με τα μάτια αυτά της ψυχής μας και να αναφωνούμε κι εμείς σαν τον τυφλό αυτό να λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με και δώσ' μου το φως της ψυχής. Διότι πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε με τα μάτια βέβαια αυτά, τα σωματικά, μπορεί να έχουμε τις αισθήσεις μας, αλλά δεν έχουμε την κυριότερη αίσθηση να βλέπουμε με τα μάτια της ψυχής, η οποία βλέπει τον παράδεισο, βλέπει το φως του αληθινού που είναι ο Χριστός και για των πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά και των Αγίων Συνόδων που γιορτάζουν του Αγίου Κλέμεντος και του Αγίου του Σύνδετου Χώρου Πατρός Σιμών και του Ιωνυσίου του Ενολύμπο, να έχουμε τη σωτηρία μας όλοι. Αμήν. Και επί την ευκαιρία να δώσουμε, μιας και έχουμε αυτή τη στιγμή ζωντανή μετάδοση και τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους αδελφούς μας οι οποίοι μας βλέπουν από απανταχού της Οικουμένης. Και είναι αυτό και το θαύμα της τεχνολογίας, διότι παίρνουμε κάθε μέρα μηνύματα από ανθρώπους που μας βλέπουν από την Γερμανία, από τη Γαλλία, από την Ολλανδία, από την Αγγλία, από την Αυστραλία, από την Αμερική και από όλο τον κόσμο. Χαιρετούμε όλους τους αδελφούς μας, εν κυρίω, και τους δίνουμε το μήνυμα αυτό της σωτηρίας το οποίο η Εκκλησία μας δίνει σήμερα. Αμήν.